Αγάπη του κτίσαντος καταβγάστη στην ψυχή του νόμου της χαρίτος εκπληρώτης ακριβής εμφρόνος γεγέννησε όθεν και των πλησίων ως αυτόν αγαπήσας, ήθλησας νικηφόρε και τον όφιν καθήλες. Εν δεύθεν ομονία ημάς Τη ενάτη του μηνό Φεβρουαρίου, απόδοση τη εορτή τη υπαπαντή του κυρίου και Θεού και σωτήρο Σιμών Ιησού Χριστού και μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Νικηφόρου. Ο Θεό είναι αγάπη, και όποιο δεν την έχει ματαιοπονεί, έστω κι αν είναι χριστιανό και λέει ότι αγωνίζεται εν Χριστό. Όταν το έτο 257 μετά Χριστών επί Ουαλεριανού και Γαλλιήνου δόθηκε εντολή διωγμού κατά των χριστιανών, έπιασαν πολλούς επισκόπους και ιερείς με σκοπό να τους βασανίσουν για να αρνηθούν το Χριστό. Ο Νικηφόρος, ο οποίος ήταν χριστιανός ευσεβέστατος, είδε μεταξύ αυτών των ιερέων και έναν ονομαζόμενο Σαπρίκιο, ο οποίος ήταν πρεσβύτερος στην Αντιόχεια. Ο Σαπρίκιος, έτρεφε μεγάλο μίσος κατά του Νικηφόρου, πιστεύοντας ίσως τα λόγια κάποιου συκοφάντη. Χωρίς να χάσει στιγμή ο Νικηφόρος, τρέχει ανάμεσα στους δημίους, πέφτει στα πόδια του Σαπρίκιου και τον παρακαλεί να τον συγχωρήσει, έστω και αν έκανε κάτι που δεν το κατάλαβε. Μάταια όμως, ο Σαπρίκιος ποτέ δεν τον άκουγε. Έπειτα από το μαστίγωμα που δέχθηκε ο Σαπρίκιος, ο Νικηφόρος τον ξαναπλησίασε. Ασπάζεται τις πληγές του και ζητάει να του δώσει έστω και την τελευταία στιγμή την ευλογία του. Ο Σαπρίκιος ανένδοτος τον διώχνει και οδηγείται για αποκεφαλισμό. Όμως ο Θεός δεν θέλησε την θυσία του Σαπρίκιου, διότι με το στόμα του Αποστόλου Παύλου λέει «Και εάν παραδώ το σώμα μου ή να με, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε». Κι αν δηλαδή δώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν οφελούμε τίποτε από την θυσία αυτή. Και έτσι και έγινε. Ο Σαπρίκιος την τελευταία στιγμή δηλίασε και αρνήθηκε το Χριστό. Μόλις το άκουσε αυτό ο Νικηφόρος τον παρακαλούσε να ανακαλέσει την άρνησή του. Τότε θυμωμένοι οι δήμοι αποκεφαλίζουν τον Νικηφόρο. Και έτσι ο Άγιος Νικηφόρος έλαβε τον Στέφανο του Μαρτυρίου και ο Σαπρίκιος το στίγμα της ατιμίας.